Υπουργείο. Για το απαραίτητο λειτουργείο, όπως πολλοί όλοι γνωρίζετε, εντάξει, δεν έχουμε και τη δυνατότητα τώρα να κάνουμε. Έχουμε πει, θα κάνουμε και μια παρουσίαση για να γνωρίζουμε ακριβώς τους χώρους και πώς θα γίνει. Είναι μια ανάλογη περίπτωση, η οποία ήταν μια πρόταση και με το Δημήτρη Κατσικούγη και κυρίως αυτούς που έχουν την καταλογή. Ξέραν ακριβώς το πρόβλημα του Δημήτρη Κατσικούγη, τον άλλο έχουν πάνω, το είχαμε συζητήσει. Και αξιοποίησαν μια ανάλογη πρόταση συγκεκριμένη που έχει να κάνει με την επαναχρήση κάποιων κτηρίων παλιών εμβληματικών. Και είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Και εκεί μην ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές το λέμε και με τα συμβούλια, και εκεί χρειάστηκαν χρήματα, και εκεί χρειάστηκαν γύρω στις 40.000 μελέτες, τις οποίες τις χρηματοδότησε ο Δήμος. Οι μελέτες δεν ήταν. Περίπου, δεν ήταν 30. Ήταν ένα ποσό όμως. Πώς είναι οι πόροι που αναλογούν στην κοινότητα για τεχνικό προγραμματικό. 19 εκατομμύρια. Οπότε, να ξέρουμε ότι για να φτάσουμε στην υποβολή μιας πρότασης και στην θετική αξιολόγηση μιας πρότασης, πέρα από τα χρήματα, είναι και η δουλειά που έγινε και από τον αρμόδιο δήμαρχο και από τον Δημήτρη Λογαρτζή, που είχε και γνώση κάποιων ιστορικών στοιχείων, και από τον Αλέξανδρο Αρφάνη, γιατί όλοι βοήθησαν στο να υποβληθεί μια πρόταση τεκμηριωμένη, προκειμένου να τύχει και θετική αξιολόγηση. Έγινε η πρόταση. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν οι μελέτες. Ήρθαν οι αντιδήμαρχοι πάρα πολλές φορές εδώ πάνω να γίνουν και τα τοπογραφικά, να λυθούν τα προβλήματα που υπήρξαν με την τοπογράφηση του σημείου του χώρου. Υποβλήθηκε η πρόταση, έγινε η αρχιτεκτονική, έγιναν όλες οι μελέτες και λίγο μηχανολογική και όλες αυτές που απαιτούνταν προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και δεν είναι μικρό το ποσό για το χωριό και φανταστείτε ότι είναι η πρώτη ένταξη χρηματοδότησης, είναι μάλλον μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη, εντάξει, μετά ήρθε και η χρηματοδοτία που είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Το ποσό των 2.175.000 δεν είναι μικρό ποσό για το χωριό, αλλά γενικότερα για το Δήμο. Πού είναι για την κοινότητα του Αγίου Πέτρου. Είναι από τις μεγαλύτερες εντάξεις που έχουμε πετύχει, τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία έκδοσης της άδειας που απαιτείται προκειμένου να γίνει το έργο, γιατί όπως και σε ένα ιδιωτικό έργο εκδίδεται άδεια από την πολυοδομία, έτσι και εδώ πρέπει να εκδοθεί άδεια προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι στο συμβόλαιο της δωρεάς που είχε γίνει από το τότε από το Σύλλογο στην τότε κοινότητα δεν είχε γίνει μεταγραφή στο Υπουργικό Φυλακείο. Αυτό διαπιστώσαμε στην αναζήτηση που έγινε στο συμβόλαιο. Βέβαια, εμείς έχουμε κατοχυρώσει το ουσιαστικό θέμα γιατί το δηλώσαμε στο χρηματολόγιο. Τώρα, αναζητείται ο τρόπος ο οποίος θα γίνει η μεταγραφή, θα γίνει μια άλλη διαδικασία, η οποία προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις λόγω της ένορκης βεβαίως που έχει κατατεθεί στο χρηματολόγιο και της χρησικτησίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί το έγγραφο που απαιτείται, να εκδοθεί άδεια και μέσα στο επόμενο διάστημα εκτιμώ. Το Σεπτέμβριο θα αποσφαλούν οι όροι της διακήρυξης προκειμένου να μας έρθει, γιατί πρέπει να γίνει προέκληση των όρων διακήρυξης, να γίνει η διακήρυξη. Δεν θέλω να δεσμευτώ αν θα γίνει το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς, εξαρτάται από άλλες υπηρεσίες. Αλλά εκτιμώ ότι είναι εφικτό τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να έχουμε μια σύμβαση για να ξεκινήσει να υλοποιήσει το έργο. Γενικότερα να έχετε μια εικόνα, για το τι θα γίνει εκεί. Δεν έχουμε δυστυχώς τα μέσα τώρα, θέλετε, έχω και κάποιες φωτογραφίες από τη μελέτη. Δεν έχουμε την εικόνα για να δείτε πώς περίπου θα γίνει το κτίριο. Θα σεβαστούμε, σέβεται μάλλον μελέτη των πραγμάτων, γιατί έχουμε πάρει τις εγκρίσεις για να καλύψω από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και από το Τοπικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο όλες και από την αρχαιολογία, όλες όσες απαιτούνταν, γιατί για να οριμάσει ένα έργο δεν είναι μόνο οι μελέτες, δεν είναι μόνο η υποβολή της πρότασης. Πρέπει να λάβεις και μια σειρά εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες και καταλαβαίνετε ότι μετά μιλάμε για ένα τέτοιο κτίριο, μετά μιλάμε για έναν οικισμό παραδοσιακό, αυτά είναι ακόμα περισσότερα. Το περιγράψε και ο Αλέκος πριν για το πρόβλημα που υπάρχει με το σχολείο. Έχουν ληφθεί όλες αυτές οι σύμφωνες εγκρίσεις και περιμένουμε ουσιαστικά από σας παγκεπίνη την έκδοση άδειας για να προχωρήσουμε στην έκκληση των όρων διακήρυξης. Το κτίριο αυτό θα είναι και βάσει των ιστορικών στοιχείων που βρέθηκαν, θα σεβαστούμε την προγενέστερη μορφή του, τουλάχιστον εξωτερικά, στο μεγαλύτερο βαθμό. Θα έχει στο ισόγειο, έτσι σας το λέω τώρα πολύ περίεργα, θα γίνει κάποια στιγμή και παρουσίαση
να έχουμε και υλικό οπτικό, προκειμένου να καταλάβετε και καλύτερα πώς θα είναι το κτίριο που θα κατασκευαστεί. Στο ισόγειο θα έχει έναν χώρο ο οποίος θα είναι πολλαπλών χρήσεων, θα μπορούν να γίνουν κάποιες συναντήσεις, κάποιες συνεδριάσεις γενικότερα. Θα υπάρχει ένας χώρος που θα μπορούν να γίνονται περιοδικές ή μόνιμες εκθέσεις. Θα υπάρχει ένας χώρος κοινόχρηστοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες και κάποια γραφεία και ένας χώρος που θα μπορεί να λειτουργήσει ως έτσι, μια καφετέρια, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτηρίου. Και στον πρώτο όροφο θα υπάρχουν αίθουσες που θα μπορούν να γίνονται μαθήματα. Γιατί ο στόχος μας είναι, το έχουμε συζητήσει από πρώτη στιγμή, να γίνει ένας χώρος και πολιτισμού, αλλά και ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε κάποια στιγμή με προσπάθειες όλων μας να χρησιμοποιηθεί για να γίνονται εκπαιδεύσεις στο κομμάτι αυτό για το οποίο είχε κατασκευαστεί αρχικά το κτίριο, στο κομμάτι της υφαντικής. Αυτός είναι ο στόχος. Και γι' αυτό στον πάνω χώρο θα έχει αίθουσες, θα είναι 3-4 αίθουσες εκπαίδευσης, οι οποίες θα μπορούν να ενωθούν και να γίνουν 2 ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Θα υπάρχει πάλι χώρος ο οποίος θα είναι τα γραφεία, τα διοικητικά και τα γραφεία των καθηγητών, σε περίπτωση που λειτουργεί με τη χρήση. Και θα αξιοποιηθεί όσο περισσότερο γίνεται. Μάλλον θα αξιοποιηθεί όλος ο εσωτερικός χώρος, όπου θα περιλαμβάνει ένα μικρό θεατράκι, ένα υπαίθριο θέατρο. Θα είναι ένας χώρος υπαίθριος όπου θα μπορούν να γίνονται πάλι και εκεί εκθέσεις, και ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιείται από το κατάστημα που θα λειτουργεί εκεί την καφετέρια. Και επίσης, στο πιο κάτω, στο νοτιότερο, νοτιοανατολικό τμήμα, θα υπάρχει ο χώρος στάθμης για 20 αυτοοχήματα. Αυτό μπορούσαμε να προσαρμόσουμε. Και επίσης θα υπάρχει και ένας χώρος στάθμης για άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί ξέρετε, μια πρόταση όταν υποβάλλεται αξιολογείται. Σίγουρα, αν υπάρχει απόλυτη προσβατισμότητα, είναι προϋπόθεση πλέον προσβατισμότητα και στους εσωτερικούς χώρους όταν θα υπάρχει ενεργητήρας, προκειμένου να μπορούν να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι πολύ σύντομα, σα το περιγράψα πολύ απλοϊκά για να μην χάνω χρόνο. Τη μακέτα, φτιάξτε τη μακέτα για τέτοιε εκλογέ. Δεν είναι θέμα μακέτας αυτό. Την έχω και τη μακέτα. Δεν είναι θέμα μακέτας. Αυτό δεν είναι μια σκέψη. Είναι μια πρόταση η οποία έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή σας. Τη χρηματοδότησή της, μάλλον. Όχι. Έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της. Και οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε ότι ο χρόνος ορίμανσης τέτοιων έργων και λόγω αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών που κρατούσαν του εκδοτικού δεν είναι πολύ απλό. Και εμείς θα θέλαμε να έχει γίνει διακήρυξη κάποιους μήνες λίγο νωρίτερα. Δεν ήταν εφικτό. Εκτιμώ ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει η διακήρυξη του έργου. Το θέμα είναι να πρέπει να γίνει σωστό και να μην υπάρξει τίποτα. Δεν βλέπετε κόλλημα που θέλατε. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είναι οι άλλοι. Είπα, έχουμε αυτό το δικαστιάσμα που μεσολάβησε από τη στιγμή που εγκρίθηκε η πρόταση, η χρηματοδότηση τη πρόταση, μέχρι τώρα εξασφαλίστηκαν και πλέον ορίμασε πλέον η μελέτη, δηλαδή όσον αφορά την φορεία ιδιωτήτων, όσον αφορά το τοπικό συμβούλιο. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και ό,τι άλλο απαιτούνται. Τώρα μένει μόνο η εκκλημότητα. Η εκκλημότητα είναι η πολυδομική άδεια. Είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, μόλις γίνει η προέγγιση της άδειας, μετά είναι όλα έτοιμα για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Συγγνώμη που παρεμβαίνω πάλι με την εκπαιδευτική διαδρομή και με τον Παντελή Πιτσινό. Είχαμε βοηθήσει κάποια στιγμή και λέγαμε. Αυτό είπα, βοήθησαν πάρα πολύ. Όχι, αν ήθελα να πω κάποιο συγκεκριμένο. Επειδή έχουν περάσει 100 χρόνια, δεν πρέπει να χαθεί η ιστορική του πορεία ως προς την εικόνα. Το είπαμε. Δηλαδή, δηλαδή να διατηρηθούν, επειδή αριστερά υπήρχε η αίθουσα που είχαν μπει οι μηχανοί το 39 για να έχουμε ρεύμα, να διατηρηθούν οι πυλώνες έξω αυτοί οι πορσελάνινοι που υποδεχόταν το ρεύμα. Να διατηρηθεί η πόρτα. Ο Δε Παντελής είχε κάνει άλλη προθεσία, ότι να γινόταν θέατρο, να τελειώσω, να γινόταν θέατρο στο Ισόγειο, μεγάλο κύριε Δήμαρχε, ο Παντελής είχε προτείνει να γίνει ένα μεγάλο θέατρο στο Ισόγειο, ώστε να μπορεί να δεχτεί μεγάλες οργανώσεις κινηματογραφικές και θεατρικές και να μεταφερόντουσαν το ανήκλος στο μικρό. Και κάποια διαπράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, αν μπορούν να γίνουν. Έχουν γίνει οι μελέτες από τους ειδικούς και θα ήθελα να πω. Ναι, οι ειδικοί δεν το έχουν συμπεριλάβει. Σήμερα θα τα συμπεριλάβουν. Θα τα πιάσουν. Σήμερα μας λείπει από εδώ ο βασικός εργάτης για το έργο. Δεν το έργο. Καλό θα ήθελα να το πω. Ο Γιώργος εργάστηκε περισσότερο
από Αγιοπετρίτη, οφείλω να το πω. Περισσότερο από Αγιοπετρίτη. Και να κάνει υπεράδρομες προσπάθειες, όχι εσύ ο Γιώργος, ο Γιώργος Σαμαντζής.